Σε αυτό το δρόμο κινείται και η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαξε δρόμο. Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι κινείται σε αυτό το δρόμο από τη δεξιά μεριά? Ως εκεί, αλλά στον ίδιο δρόμο, στην ίδια κατεύθυνση. Γι' αυτό και διατηρεί ως ένα το κρατούμενο και τις τρεις εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία. Και μιλώ για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια. Παρεμβάσεις οι οποίες συνάντησαν πάρα πολλές αντιδράσεις και βεβαίως προκάλεσαν μεγάλες αγωνιστικές κινητοποίησεις. Τις θυμίζω επί τροχάδι. Πρώτον, νόμος Γαβρόουλου για το Λύκειο. Έτσι ονομάστηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι μένουν στην ιστορία μάλλον, που οδηγούν το Λύκειο, το οδήγησαν στη φροντιστηριοποίηση, στη συρρήκνωση της γενικής παιδείας, σε ένα εξοντοτικό εξεταστήριο. Αυτό δεν είναι σχολείο. Δεύτερη παρέμβαση εμβληματική, νόμος 4589 του 2019. Εδώ ήμασταν, κυρία Κεραμέως, ήταν μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι, όταν ψηφιζόταν αυτός ο νόμος εδώ του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο σύστημα προσλήψεων για τους αναπληρωτές. Τι έφερε αυτός ο νόμος? Τσάκισμα της προϋπηρεσίας, απαξίωση του πτυχίου των πανεπιστημιακών σχολών, γίνεται ένα ακόμα προσόν σαν όλα τα άλλα και βεβαίως ένας άκρατος ανταγωνισμός, ένα διαρκές κυνήγι, ένα λαχάνιασμα για να αποκτήσουμε χαρτιά και πιστοποιήσεις, μπας και βρούμε μια θέση στον ήλιο. Αυτό ζουν χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Και βεβαίως η τρίτη εμβληματική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διατάξεις για την αξιολόγηση που πέρασε τότε στο νόμο για τις δομές της εκπαίδευσης το 2018. Το 2017 έκανε την υπόδειξη ο ΣΕΒ, το 2018 ανταποκρίθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διατάξεις οι οποίες βεβαίως συνέβαλαν στη δημιουργία της λεγόμενης κουλτούρας αξιολόγησης, όπως έλεγε και ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις έδωσαν αυτήν της αξιολόγησης και μια άβρα έτσι προοδευτισμού και τελικά αυτό που έκαναν ήταν να στρώσουν το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία για να κυκλοφορήσει αυτό το δρόμο με καμάρι και με πυγμή και να σχεδιάζει μάλιστα αυτόν τον δρόμο να τον πάει ως το τέλος με την αξιολόγηση. Θα μου πείτε εδώ, γιατί τον έχω και απέναντί μου τώρα τον κύριο Φίλη, θέση στο βάθρο αυτών των εμβληματικών παρεμβάσεων του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούν και οι μεγάλες περικοπές προσωπικού που έγιναν με δικές του, βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ο κύριος Φίλης τις υπέγραφε, υπουργικές αποφάσεις για το Δημοτικό και τον Υπηαγωγείο, όπως και με το νέο ορολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου που ψηφίστηκε το 2016. Περικοπές να δείτε και εδώ, για τον εξορθολογισμό, όπως λέγαμε, του προσωπικού. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για μια ακόμα φορά, αντί να δοθεί προτεραιότητα στις αναγκαίες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών βιβλίων, που πια εντάξει, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, που προωθούν τα μαθηματικά του περίπου, να θυμίσω εδώ, τη διδασκαλία της γλώσσας μέσα από συνταγές μαγειρικής, την προστακτική τα παιδιά του Δημοτικού τη μαθαίνουν μέσα από συνταγές μαγειρικής, όχι από το Σικελιανό και το ποίημα «Ηχείστε οι Σάλπιγγες», ας πούμε. Με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Άντε και με προσκλήσεις για παιδικά πάρτι, μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται η διδασκαλία της γλώσσας, για την αποσπασματικότητα που έχουν αυτά τα προγράμματα. Αντί λοιπόν να ενισχυθεί η σύγχρονη γενική παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά, που είναι βεβαίως και το υπόβαθρο και όλοι το καταλαβαίνουν, το σπίτι από τα θεμέλια το εξαρτάται, για να κατακτηθούν και οι αναγκαίες επόμενες ικανότητες, δεξιότητες, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η λέξη, τέλος πάντων, αλλά χωρίς γενική παιδεία πόσο ψηλό θα γίνει το σπίτι χωρίς θεμέλια? Τελικά, αντί λοιπόν για να γίνει αυτή, να γίνουν αυτές οι αναγκαίες αλλαγές, τελικά για μια ακόμα φορά ενισχύονται όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν οδηγήσει το σχολείο στα σημερινά του αδιέξοδα, αδιέξοδα βέβαια τα οποία τα πληρώνουν πανάκριβα οι λαϊκές οικογένειες. Για να δούμε λιγάκι τα άρθρα. 1, 2, 3 λοιπόν. Τα παίρνουμε τη σειρά. Αντιπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στο περιεχόμενο του σχολείου. Είναι ο επιοικέστερος χαρακτηρισμός. Όχι ότι υπερασπιζόμαστε το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει τώρα, αλλημονώ,
αλλά νομίζουμε ότι το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές που χειροτερεύουν αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα. Κοιτάξτε, μας λέτε στην αιτιολογική έκθεση αλλά και στο άρθρο για τα αγγλικά στον υπηαγωγείο μιλώ, τα οποία βεβαίως εισάγονται ως δεξιότητα και αυτά. Αφήνω τη συζήτηση για τη σχολιοποίηση, για τα διακριτά μαθήματα, για να εξοικειωθούν δηλαδή λέει, τα παιδιά με τα αγγλικά. Με συγχωρείτε, τα παιδιά σήμερα, εν έτη 2020, ζουν σε ένα περιβάλλον που τα αγγλικά είναι παντελώς άγνωστα. Αυτό λέτε, για να καταλάβουμε, και πρέπει να εξοικειωθούν να συνηθίσει τα αυτή τους να τα ακούει, λες και δεν τα βρίσκουν στην τηλεόραση, στα παιχνίδια. Εντάξει, πείτε την αλήθεια ότι τα αγγλικά εισάγονται ως μια ακόμα δεξιότητα και όταν μιλάμε για τα αγγλικά και για την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, μιλάμε για αυτά που λέει ο λαός τα τουριστικά αγγλικά. Να μάθουν δηλαδή εκεί πάνω-πάνω λίγα πράγματα, έτσι ώστε να βάλουμε και καμιά ώρα παραπάνω στην πρώτη και στη δευτέρα, έτσι ώστε να μπορούν, ρε παιδί μου, να συνεννοηθούν σε μια εποχή όπου τα αγγλικά βεβαίως είναι εντελώς απαραίτητα. Τώρα, το ότι αυτό πας να το κάνεις σε παιδάκια 4 και 5 ετών που ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει, να το πω έτσι, τη μητρική τους γλώσσα, την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας, τον πλούτο της έκφρασής της, δεν μιλάω για τον μηχανισμό της, για τη γραμματική της, όχι για αυτά, για τη δομή της. Εντάξει, δημιουργεί τουλάχιστον ερωτηματικά. Για την επιχειρηματικότητα το είπαμε και χτες αυτή η επιμονή. Θυμάμαι εδώ παλιότερα ότι στα σχολεία κυκλοφορούσαν, ο ΣΕΒ είχε βγάλει και βιβλία για την επιχειρηματικότητα. Ο ΣΕΒΟΣ μαζί με τον οργανισμό. Πρέπει να ήταν στην πρώτη δεκαετία του 2000. Δεν θυμάμαι αν ήταν το 4 ή το 5. Τώρα, ένα σχόλιο για αυτό το κόντρα μάθημα, το οποίο τα ακούω και μου χτυπάει πολύ άσχημα στα αυτή. Κυρία Υπουργέ, κόντρα μάθημα σε τι? Κόντρα στα άλλα τα μαθήματα? Δεν καταλαβαίνουμε. Τι θα πει κόντρα μάθημα, δηλαδή τα μαθήματα κοντραρίζει το ένα το άλλο? Γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα μαθήματα όλα μαζί ολοκληρώνουν μια προσωπικότητα και τη διαμορφώνουν. Άρθρο 5. Διαγωγές, αποβολές και τα λοιπά. Αν νομίζετε ότι έτσι θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της συμμετοχής και ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξήσετε το ενδιαφέρον των μαθητών, που πράγματι είναι μειωμένο, νομίζουμε ότι κάνετε τελείως λάθος. Δεν είναι αυτή η συνταγή. Το ενδιαφέρον σχετίζεται βεβαίως πριν απ' όλα με το περιεχόμενο, με το χαρακτήρα του σχολείου, με τα εσωτερικά τελικά κίνητρα τα οποία δίνονται στους μαθητές από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Άρθρα για το Λύκειο. 8 και 9. Νέοι ταξικοί φραγμοί, ακόμα πιο ψηλοί, ενισχύονται οι κόφτες, το σχολείο γίνεται ακόμα πιο εξετασιοκεντρικό, με την λεγόμενη επαναφορά της, με την επαναφορά μάλλον της λεγόμενης τράπεζας θεμάτων για το Λύκειο. Θα έχουμε πανελλαδικές, μίνι πανελλαδικές κάθε χρόνο σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Ένα συνεχές δηλαδή τρεχαλιτό και μια αγωνία για τους μαθητές προκειμένου να περάσουν και να ξεπεράσουν τους συμμαθητές τους, μιας και στη σκέψη της κυβέρνησης είναι, από όσο ξέρουμε, να μετρήσουν όλα αυτά και στο λεγόμενο εθνικό απολυτήριο. Τα άρθρα για τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία. Διαφοροποίηση. Ανοιχτά, νομίζω το λέει μέσα, ανοιχτά, καλεί σε διαφοροποίηση, σε διαφοροποιημένο πρόγραμμα των σχολείων, κατηγοριοποίηση των σχολείων, σχολεία πολλών ταχυτήτων και με τη βούλα. Και, πάση περιπτώσει, για αυτή τη λεγόμενη αριστεία, την οποία εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι, ξέρετε, να σας τη χαρίσουμε. Η αριστεία ως μια προσπάθεια διαρκούς αυτοβελτίωσης του ανθρώπου, ασφαλώς και είναι θεμητή και πρέπει να υπάρχει. Μην μπερδεύουμε όμως την αριστεία με την αριστοκρατία. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά και εμείς λέμε τέλος πάντων αυτή την προσπάθεια με πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προϋποθέσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται από το κράτος, από την κεντρική δηλαδή κυβέρνηση, θα πρέπει να αποτελούν στόχο για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για λίγα. Στο άρθρο 38,
Εντάξει, με τους συμβούλους σχολικής ζωής θα πούμε και αύριο και λίγο περισσότερα για το σχολικό εκφοβισμό, ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα. Νομίζουμε ότι εδώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν επιστήμονες εξειδικευμένοι και μιλώ βεβαίως για τους ψυχολόγους. Τα άρθρα 33, 34 και 35 για την αξιολόγηση. Αντικαθίσταται, λέει το άρθρο 47, αντικαθίσταται από κάποιο άλλο, αλλά άμα πάρετε τα άρθρα και τα βάλετε δίπλα-δίπλα θα δείτε ότι προστίθενται επιπλέον πράγματα, το κάνει ακόμα πιο φαρμακερό. Ακόμα περισσότερες υπερεξουσίες στον Υπουργό Παιδείας. Θα ζητήσω για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Τελικά έκανα λάθος. Θα σας δώσω το για το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, για την αξιολόγηση, νομίζουμε ότι τελικά όλη αυτή η φασαρία, και γίνεται πάρα πολύ φασαρία όλα αυτά τα χρόνια, δεν έρχεται να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα. Αυτό που έρχεται να κάνει είναι έρχεται να φορτώσει στις πλάτες γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών όλα τα δεινά και τα προβλήματα του σχολείου. Ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί, τα σχολιά, οι μαθητές, οι οικογένειές τους, για ότι δεν πάει καλά στο σχολείο τους. Αλήθεια, τις κυβερνήσεις, την κυβέρνηση, ποιος θα την αξιολογήσει? Ποιος άραγε φταίει που πέφτουν τζάμια στα κεφάλια μανάδων και παιδιών? Αυτό έγινε χτες εδώ, στο Εγάλαιο, όχι μακριά από εδώ. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, λίγα χιλιόμετρα έξω. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό? Ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα αξιολογηθεί γι' αυτό? Οι κυβερνήσεις πρέπει να αξιολογηθούν και να σας πούμε και κάτι, οι κυβερνήσεις έχουν αξιολογηθεί και οι σημερινοί και βεβαίως έμειναν μετεξεταστές. Για τα άρθρα 44, 45, 46 έχει ενδιαφέρον εδώ, γιατί λέει, προσέξτε, το σκεπτικό, όχι, δεν καταργείται ο νόμος Γαβρόγλου για τις προσλήψεις, όπως είπαμε, λειτουργεί στην εντέλεια. Δίνεται, λέει, προτεραιότητα στην κάλυψη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, στην κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, όπως και στην κάλυψη στα σχολεία ειδικής αγωγής και μετά τα τμήματα ένταξης. Με συγχωρείτε, αν αυτό δεν είναι προκαταβολική ομολογία ύπαρξης κενών για μήνες την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια, τότε πείτε μου τι είναι. Και μάλιστα γίνεται με αυτήν την απαράδεκτη λογική των σημαντικών και ασήμαντων μαθημάτων ή τμήματων σχολικών. Δηλαδή, το τμήμα ένταξης έχει λιγότερες ανάγκες. Εκεί δεν πάνε παιδιά. Εμείς λέμε και στα δύο. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και χτες, όχι την πρώτη μέρα, από την προηγούμενη μέρα θα πρέπει να είναι η εκπαιδευτική στα σχολεία. Για τα όρια των μαθητών, εντάξει, έγινε λιγάκι εδώ το λιάναμε λιγάκι, ήταν υπερβολικό. Το αυξάνουμε όμως πάλι. 25 είναι αύξηση. Είναι περισσότερο από το 24. Έχει αυτό τη σημασία του, αλλά θέλουμε να τονίσουμε κυρίως την αύξηση του ελάχιστου αριθμού των μαθητών για τη δημιουργία τμήματος. Και να πούμε εδώ ότι, ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, όχι πολλά, πριν 3-4 χρόνια, αρκούσαν 7 παιδιά για να γίνει τμήμα νηπιαγωγείου. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το 7 το κάνει 14. Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και το 14 το κάνει 15. Βλέπετε πόσο ένας χτίζει πάνω στον άλλο. Το ίδιο γίνεται βεβαίως και με τον ανώτατο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά που περισσεύουν θα πηγαίνουν σε άλλα σχολεία, εκπαιδευτικοί από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, μια διαρκής αναστάτωση προκειμένου να υπάρξει αυτός ο εξορθολογισμός που μας έλεγε ο ΩΣΑ. Κρατάω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, για τις μετεγγραφές. Που αυστηροποιεί όλα τα κριτήρια, δυσκολεύει τις μετεγγραφές για τα άρθρα 72-80, στην ουσία τις καθιστά απαγορευτικές, αλλά εκτός από αυτό κάνει και κάτι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο ρίχνει λάδι στο μήλο της κατηγοριοποίησης και κρατάω στο τέλος τα ξενόγλωσσα προγράμματα. Θα σας πω μια ιστορία εδώ. Ήταν πριν μερικά χρόνια που άνοιξε ένα μαγαζί στη Φιλοσοφική με ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα. Ήτανε κυβέρνηση βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ. Το μαγαζί αυτό ήταν μικρό. Για να τραβήξει λίγη πελατεία. Η ίδια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το μαγαζί αυτό το μεγάλωσε. Το ξενόγλωσσο αυτό πρόγραμμα, με δίδακτρα εννοείται, αλίμονο, το πήγε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, για να έχουμε στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό, για να ταιριάζει και λίγο, να εναρμονίζεται. Τι διεθνές είναι άμα δεν έχει και ξενόγλωσσα? Έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και αυτό το
μεγάλο μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει εμπορικό κέντρο. Κανονικά. Δηλαδή, πάρτε ξενόγλωσσα προγράμματα, φτιάξτε όσα θέλετε, βάλτε δίδακτρα. Γιατί, αναρωτηθήκατε, γιατί. Γιατί δεν έχει σκοπό και αυτή η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα πανεπιστήμια και θα πρέπει αυτά λοιπόν να βρουν έσοδα για να λειτουργήσουν. Αυτή είναι όλη η ουσία και αφήστε αυτά τα περισπούδαστα περί ελληνικού πολιτισμού και ελληνικής γλώσσας. Νομίζω ότι σήμερα αυτός ήταν και ο λόγος, τον υπονόησαν με έναν τρόπο και οι ίδιοι οι Πριτάνοι. Σταματάω εδώ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω και περισσότερα για να φανεί το πόσο αντίθετο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σε αυτό το νομοσχέδιο και το πόσο αντίθετη είναι και η κοινωνία η ελληνική θα φανεί την Τρίτη όταν θα ψηφίζετε εδώ που θα είναι χιλιάδες κόσμου έξω από την Ολομέλεια. Ευχαριστώ.